Καλημέρα κύριε Σιδέρη. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Μιλάμε για το λαϊκό στάδιο της Χωράφας στο Περιστέρι, ένα στάδιο που φτιάχτηκε πριν 30 χρόνια υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Ένας χώρος που τη δεκαετία του 70 ήταν σκουπιδότοπος και οι κάτοικοι πραγματικά τον έσωσαν από καταπατητές και άλλους. Και μιλάμε για μια ακατανόητη απόφαση που πήρε η διοίκηση του Δήμου Περιστερίου στις αρχές Ιουλίου και είχε δύο σκέλη. Το πρώτο ήταν να περιοριστεί η είσοδος στο στάδιο της Χωράφας, ένα στάδιο στο οποίο πήγαινε, ο κόσμος έτρεχε, περπατούσε, φιλοξενούσε αθλητικά σωματεία, να περιοριστεί η είσοδος με μια κάρτα εισόδου μόνο για τους δημότες Περιστερίου. Για όσους δεν ξέρουν την περιοχή, αρκεί να σας πω ότι ένα δρόμο από πάνω είναι ο Δήμος Πετρόπολης, ότι σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων είναι ο Δήμος Ηλίου. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Και το δεύτερο σκέλος ήταν να βγουν έξω από το γήπεδο της Χωράφας και να μεταφερθούν σε ένα άλλο γήπεδο 4-5 χιλιόμετρα μακριά τα αθλητικά σωματεία του κλασικού αθλητισμού του Στίβου, τα οποία φιλοξενούσαν 600 παιδιά. Αυτή η απόφαση πάρθηκε μακριά από το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να γίνει συζήτηση, μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου του Δήμου. Ποιο είναι για μας το θέμα? Το θέμα για μας είναι ότι τα τελευταία χρόνια και λόγω της πανδημίας έχει αυξηθεί πάρα πολύ αυτό που ονομάζουμε δρομικό κίνημα. Ο κόσμος δηλαδή που βγαίνει, περπατάει και καλώς το κάνει, αθλείται, τρέχει. Και επίσης έχουν αναπτυχθεί τα αναπτυξιακά τμήματα των αθλητικών σωματείων του κλασικού αθλητισμού. Η διοίκηση στο Δήμο Περιστερίου λοιπόν με αυτή την ακατανόητη απόφαση απέκλεισε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κόσμου και κάτω από πάρα πολύ μαζικές αντιδράσεις αθλητικών σωματείων και κατοίκων πήρε το ένα σκέλος πίσω. Το σκέλος δηλαδή που αφορά τα αθλητικά σωματεία, αν και εδώ, γιατί έχει κατά τη γνώμη μας ένα νόημα να ακουστεί, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο αθλητικό σωματείο, ο Έαντας Αγίου Ιεροθέου στο Περιστέρι, που αθλεί 250 παιδιά, τα οποία ακόμα δεν δίνει άδεια να πιστώ στάδιο της Χωράφας. Και εκκρεμεί, έχει μείνει και είναι σε ισχύ η κάρτα επιβολής, η επιβολή της κάρτας εισόδου που κατά τη γνώμη μας, χωρίς να θέλουμε να γίνουμε μάτιδες κακών, αλλά αυτό μας δείχνει η εμπειρία μας, είναι και προπομπός για ανταποδοτικότητα, για αντίτιμο στο μέλλον κτλ. Δηλαδή να το πούμε απλά, αυτό ένα τέτοιο στο Περιστέρι. Να υπάρχει εισιτήριο ουσιαστικά. Αυτό λέτε. Κατά τη γνώμη μας έρχεται. Ναι. Μακάρι να διαπιστωθούμε. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Με ποια λογική υπάρχει, ποια είναι η αιτιολογία που δίνει? Η αιτιολογία είναι ότι το γήπεδο είναι υπερκορεσμένο. Ναι. Ότι πρέπει πρώτα οι περιστεριώτες, ξέρετε, αυτά τα βαρύγδουπα ανάλογα το Δήμο. Άμα είμαστε στο Περιστέρι, λένε πρώτα οι περιστεριώτες. Άμα είμαστε στην Πετρούπολη, λένε πρώτα οι πετροπουλιώτες και ούτω καθεξής. Αυτά που λένε οι δήμαρχοι συνήθως. Αγνοώντας τις πραγματικές ανάγκες του κόσμου για να μπορεί να βγει, να τρέξει, να αθληθεί. Δηλαδή, να σας το πω απλά, ένας νέος άνθρωπος που η κοπέλα του είναι από το Περιστέρι και η κοπέλα του είναι από το Εγάλεο, δεν μπορεί να τρέξουν μαζί. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος που μένει ένα δρόμο από πάνω, επειδή θεωρείται δημότης Πετρούπολης, δεν μπορεί να πάει να τρέξει, ακόμα και αν είναι με συνταγή γιατρού που λέμε. Και το λέμε αυτό γιατί είναι τόσο σοβαρό θέμα. Γιατί οι ελεύθεροι χώροι στην Αττική, οι χώροι που μπορεί ένας άνθρωπος να αθληθεί, είναι ελάχιστοι. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αν ο κάθε Δήμος λειτουργήσει έτσι. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αν αύριο μεθαύριο κάποιες υποτυπώδεις δομές που υπάρχουν στο Άλσος Βεϊκού, στο Πάρκο Τρίτσι ή αλλού, λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο οι αντίστοιχοι Δήμοι. Mm-hmm. Και γι' αυτό προκάλεσε πολύ μεγάλες αντιδράσεις σε αυτό το θέμα, όχι μόνο από τους φορείς. Όχι μόνο από τους κατοίκους που κατά χιλιάδες έχουν μαζέψει κείμενα υπογραφών, όχι μόνο από κινητοποιήσεις που έγιναν, αλλά ακόμα και από ανθρώπους του αθλητισμού. Είναι πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση του Γιώργου Πομάσκη, του Ομοσπονδιακού Προπονητή Στίβου, που βγήκε και κατήγγειλε αυτό το γεγονός, γιατί όλοι μας, ξαναλέω, καταλαβαίνουμε πως οι χώροι είναι ελάχιστοι και η Στίβη πρέπει να είναι ανοιχτή για τον κόσμο, για το λαό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Θα ζητήσουμε και την παρέμβαση του κυρίου Παχατουρίδη, ίσως και αύριο, για να μας εξηγήσει για ποιο λόγο και κατά πόσο, ας πούμε, υπάρχει μια λογική τοπικίστικη, τεπικίστικου χαρακτήρα, ότι προηγούνται πρώτα οι περιστεριώτες εναντί των υπολείπων, που αυτό, εν πάση περιπτώσει, κατά μία έννοια αντιβαίνει και λίγο στην λογική. Ένα μόνο σχόλιο, αν μου παρακαλώ, επιτρέπετε, εκτός από να
Γιατί όντως υπάρχει μια κατάσταση η οποία μπορεί να θεωρείται από κάποιους κορεσμένη. Υπάρχουν χώροι ελεύθεροι στο Περιστέρι, λέω συγκεκριμένα, το στάδιο του Αγίου Ιεροθέου, για όσους ξέρουν, που δεν έχουν επεκταθεί, δεν έχουν φτιαχτεί, υπάρχουν τέτοιοι χώροι. Αλλά αυτά, ξέρετε, τα έργα για πάρα πολλούς δεν θεωρούνται επιλέξιμα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που υπάρχει σε όλη την Αττική, όπως και εσείς είπατε πολύ εύστοχα στην αρχή. Μάλιστα. Άρα η απάντηση στο επιχείρημα του κορεσμού είναι: αξιοποιήστε τους υπόλοιπους χώρους που υπάρχουν για να μην υπάρχει ζήτημα κορεσμού. Και φτιάξτε κι άλλους. Ακριβώς, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.